Ferrari, το τοπικό συμβουλίο Μεσίνης. Κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, εκλεκτοί, καλεσμένοι να το πω, αγαπημένοι μου να το πω, πώς να το πω. Το λέω λοιπόν αγαπημένοι μου, συνδημότητες και συνδημότητες, αγαπητά μου παιδιά, για δεύτερη χρονιά κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια για να καθιερώσουμε τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην πόλη μας ως θεσμό. Φέτος λοιπόν για πρώτη φορά θα πρωταγωνίσουμε ένα πανέμορφο φυσικό δέντρο με χιλιάδες λαμπιόνια και έχουμε τον ωραιότερο στολισμό που υπήρξε ποτέ στην πόλη, θα το δείτε σε λίγο. Θέλω να γνωρίζετε πως ό,τι γίνεται, γίνεται για εσάς. Εσάς και φυσικά τα παιδιά μας που είναι οι πρωταγωνιστές των γιορτών. Γι' αυτό συνεχίζουμε και φέτος να παρέχουμε παγωδρομική εγκατάσταση διασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των παιδιών, απαιτώντας και επιτυχαίνοντας την συμβολική τιμή των 2 ευρώ. Σας διαβεβαιώνω πως όσο αυξάνονται οι ανάγκες, τόσο θα αυξάνεται η αγάπη και η αλληλεγγύη μας προς τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Γι' αυτό έχουμε διασφαλίσει μέσω του κοινωνικού πατυπολίου του Δήμου μας να μην υπάρξει ούτε ένας κοιμαζόμενος από την έλλειψη των απαραίτητων τροφίμων. Κανένα παιδί, κανένας ενήλικας. Όλοι θα απολαύσουν πλούσιο χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Εύχομαι από καρδιάς να ζείτε όλοι ευτυχισμένοι με τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τους φίλους σας, τους συνανθρώπους σας. Το αναγεννητικό μήνυμα των Χριστουγέννων να μπει στις καρδιές όλων και η υποταγώγηση του δέντρου να δώσει φως και περισσότερη ελπίδα σε όλους μας. Κανείς να μην βυθιστεί στη μοναξιά ή την απελπισία τις μέρες αυτές. Όλοι πλέον έχουμε κατανοήσει πόσο σημαντική είναι η κοινωνική αλληλεγγύη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους υπερέβαλαν με αυτόν για να πραγματοποιηθεί ο στολισμός της πόλης, αλλά και σημερινή εκδήλωση και βεβαίως όλους τους συλλόγους που ζέσταναν τις καρδιές μας με τα δρόμενα που παρουσίασαν. Σας ευχαριστώ. Εύχομαι σε όλες και σε όλους υγεία, δύναμη και καλές γιορτές. Να ξεκινήσουμε τώρα να μετράμε όλοι μαζί αντίστροφα. 9.